πρώτον, κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να συμμετάσχουν. Σωστό. Πόσες χιλιάδες βλέπετε να πηγαίνουν για να ψηφίσουν? Δεύτερον, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα. Μάλιστα. Άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι. Άνθρωποι που έχουν δυσκολία στη μετακίνηση. Μπορούν να το κάνουν. Σαφής. Ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο. Θυμάσαι μια ωραία συζήτηση η οποία είχε ανοίξει προεκλογικά με τα εποχιακά επαγγέλματα. Και δεν μπορούσαν να ψηφίσουν. Το που θυμάστε που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ο ένας ο άλλος και τι θα γίνει και πού θα ψηφίσουν και πού θα ψηφίσουν. Οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να ψηφίσουν. Δηλαδή ξαφνικά αυξάνεται η συμμετοχή, μειώνεται η αποχή, διασφαλίζεται δημοκρατικό δικαίωμα. Και για να ακούσω τώρα πώς θα τοποθετηθεί η αντιπολίτευση. Θα ακούσω εγώ τώρα την κυρία Κανέλη. Θέλετε να σας πει μια καλημέρα ή... Να μου πει. Να, για να δούμε τη Λιάνα. Μια καλημέρα και από εκεί και πέρα. Καλημέρα. Καλώς. Ότι θα ήμασταν μαζί και οι τρεις, δεν θα το πίστευα ποτέ. Καλημέρα σας. Γιατί δεν το πίστευες? Γιατί θα σου πω το εξής. Αφού στο κάτω-κάτω της γραφής... Ναι. Είμαστε μέσα στη Βουλή. Μιλάμε μέσα το στη ξέρω. Βουλή. Πού είναι το πρόβλημα? Θέλω να πω ότι δεν θέλω να σας φέρω εγώ σε αντιπαράθεση. Μια καλημέρα είπα να πείτε. Χαίρομαι, Ελιάνα, που είσαι μαζί μας. Δεν λέω, κυρία Κανέλη. Ποιος φοβάται την αντιπαράθεση? Ε, ναι. Ποιος φοβάται την επειδή διαφωνεί του Κουκουέ και λέει, παιδιά, αυτό και αυτό. Ναι. Και 105 χρόνια διαφωνεί το Κουκουέ με αυτή την πολιτική. Μάλιστα. Λες να φοβάται τώρα ξαφνικά? Μάλιστα. Και γιατί τον κύριο Βορύδη, δηλαδή, εδώ που τα λέμε, για να μιλήσω κι εγώ έτσι τυπικά στο πληθυντικό. Γιατί να τον φοβηθούμε τον κύριο Βορύδη? Τον έχουμε αντιμετωπίσει και θα συνεχίσουμε να τον αντιμετωπίσουμε με τη θέση μας. Τον άκουσα να λέει αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έχετε ομογενείς, ναι, οι οποίοι όχι απλώς δεν ξέρουν τι σημαίνει στη χώρα. Μάλιστα. Δεν έχουν, είναι αποκομμένοι πλήρως από τη ζωή εδώ, από τα προβλήματά της, από την καθημερινότητά της. Ναι. Το ελάχιστο θα ήταν, το ελάχιστο. Δεν ενδιαφέρουν για τη χώρα να πάρουν τα ποδαράκια τους και να πάνε σε ένα εκλογικό κέντρο με έναν κατάλογο. Για μια ζωή ολόκληρη. Για μία ψήφο που στο κάτω-κάτω της γραφής θα καθορίζει τη ζωή σου και τη ζωή μου. Και τη ζωή των εδώ. Που πασχίζουν κάθε μέρα να τα βγάλουν πέρα. Πού είναι το δύσκολο να πάνε τόσο δά να ψηφίσουν? Γιατί και σε άλλες χώρες που δεν ισχύει η επιστολική ψήφος, αλλά ισχύει η ψήφος στο εξωτερικό, υπάρχουν τα κέντρα και πάει ο κόσμος και ψηφίζει και λέμε πω, πω, ουρές από Γάλλους εκεί. Ουρές από τόδους, από εκείνους εκεί. Και πάμε παραπέρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είσαστε σίγουροι, εδώ βάζετε POS. Ενδεχομένως και στα μυρμήγκια, επειδή περπατάνε, θα πληρώνουν και σε λίγο διόδια. Και θα έχουν και POS στα μυρμήγκια. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, είσαστε σίγουροι ότι διασφαλίζετε τη διαφάνεια της ψήφου, καταργώντας το αυτοπρόσωπο και την παρουσία? Καθόλου δεν την εξασφαλίζετε. Για ποιο λόγο, Γιάννα? Για ποιο λόγο? Φωνάζαμε εμείς, ειδικοί κατάλογοι, χρόνια φάγαμε, να υπάρχουν πραγματικά ειδικοί κατάλογοι για τους ιτεροδημότες. Και μετά ειδικοί κατάλογοι, για παράδειγμα, για τους εποχικά εργαζόμενους. Τι φοβάστε, Λιάννα? Τι φοβάστε? Εμείς τι φοβόμαστε? Ναι, ναι, ναι. Αλλίωση της πραγματικής βούλησης του ελληνικού λαού κατά τα συμφέροντα. Γιατί σας θυμίζω ότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ναι, και οι εκλογές κατάντησαν να είναι εύκολες για τους οικονομικά ικανούς. Να απαντήσει όταν ο κ. Βορύδης. Να μετακινηθεί. Να απαντήσει αυτό να στο φόβο. Να τελειώσω. Πώς το κλειδώνουνε δηλαδή? Έλα. Όταν πρέπει να μετακινηθεί και να πληρώσει διόδια, ναι, τα οποία τρώθαν και αυξημένα από πρώτης πρώτου, εκ των πραγμάτων η ψήφος θα πάει εκεί που πρέπει με βάση τους εκβιασμούς που θα ισχύουν στην πραγματικότητα από το πρόσωπο σημείο. Κύριε Βορύδη. Άρα η επιστολική ψήφος δεν εξασφαλίζει τίποτα στη χώρα. Έβαλε τίποτα θέμα. Απολύτως. Λοιπόν. Τα συμφέροντα των μεγάλων. Για να απαντήσει η Λιάννα, ο κύριος Βορύδης, την εγκυρότητα της ψήφου. Πώς διασφαλίζεται το αλάνθαστο, την απόλυτη εγκυρότητα. Ελάτε. Λοιπόν, δύο πράγματα. Ναι. Το πρώτο πράγμα που έθεσε η κυρία Κανέλη είναι το ζήτημα της μετακινήσεως για την ψήφο. Ναι. Και λέει, τόσο μεγάλο πρόβλημα είναι το να μετακινηθούν άνθρωποι και να πάνε, εν πάση περιπτώσει, στο εκλογικό τους να ψηφίσουν. Δύο απαντήσεις εδώ. Πρώτον, για τους κατοίκους εξωτερικού, ναι, δεν ανοίγω τη συζήτηση, γιατί απεφάνηθε η Βουλή ως προς το ποιοι έχουν δικαίωμα να αξιοποιήσουν, ας το πω, αυτή τη δυνατότητα. Είχαμε μία συζήτηση, το ΚΚΕ εκεί είχε διαφορετική προσέγγιση ως προς το ποιοι μπορεί να είναι αυτοί. Ναι. Εμείς ήμασταν σε μία λιγότερο περιοριστική προσέγγιση. Άρα λοιπόν, αυτοί όμως που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, λέει η κυρία Κανέλη, ας πάνε να ψηφίσουν σε εκλογικά τμήματα. Να πω, τα εκλογικά τμήματα μπορεί να έχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα στο εξωτερικό από τον τόπο κατοικίας. Γιατί αν μένεις
για παράδειγμα στη Γερμανία κάπου, ναι, σε μια κομμόπολη, δεν είναι υποχρεωτικό ότι έχω εγώ τη δυνατότητα να σου στήσω, μάλιστα, εκλογικό τμήμα στην κομμόπολη, θα σου στήσω σε μια κοντινή πόλη. Η κοντινή πόλη, η πιο κοντινή, μπορεί να είναι 150 και 200 χιλιόμετρα. Άρα δεν είναι τόσο εύκολη και απλή η μετακίνηση. Και εδώ έχουμε μια διευκόλυνση πολύ σημαντική. Για τους κατοίκους εξωτερικού το λέω, έτσι, αφήστε που αυτοί οι οποίοι δεν θα είχαν δυνατότητα να ψηφίσουν στο εξωτερικό θα πρέπει να πάρουν αεροπλάνο και να θα ψηφίσουν στην Ελλάδα. Άρα εδώ πράγματι διευκολύνει η επιστολική ψήφο σημαντικά το δικαίωμα και τι κάνει, μας επιτρέπει το να μην έχουμε καθόλου εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό δεν θα έχουμε εκλογικά τμήματα. Θα είναι μόνο επιστολική η ψήφος. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι βεβαίως αφήνουμε πολύ έξω από τη συζήτηση τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Το λέω ευρύτερα, μπορεί να είναι άτομα με αναπηρία, μπορεί τους όμως έχετε να είναι... Τους έχετε αφήσει έξω από τόσα πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι όμως, σωστά, αλλά να προσπαθήσουμε να τους έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα. Από τόσα πολλά πράγματα που ειλικρινά σας το λέω, αν πιστεύετε ότι επειδή θα έχουμε εκλογική ψήφο, ότι θα συνενέσουν σε αυτά που κύριε τραβάνε. Κύριε και τελειώνω γιατί έρχομαι στο τελευταίο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου από αυτά. Απάντησα νομίζω στο θέμα της κινητικότητας. Το ζήτημα λοιπόν το οποίο θέτει είναι σημαντικό και είναι πιο ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την διαφάνεια, έτσι, και την μυστικότητα της ψηφοφορίας. Αυτό είπε πριν. Αυτό. Ναι. Ωραία. Το εξασφαλίζετε αυτό? Εδώ η απάντηση είναι, θα κάνουμε μια πιο μεγάλη τεχνική συζήτηση ως προς αυτό. Μάλιστα. Αλλά η γρήγορη απάντηση είναι ότι πρώτον, οι χώρες οι οποίες έχουν επιστολική ψήφο, και είναι πολλές οι χώρες που έχουν, ναι, επιστολική ψήφο, υπάρχουν 10 βήματα τα οποία ορίζει ο ΟΑΣΕ, διεθνής οργανισμός, για την εγκυρότητα και την ακεραιότητα της δικασίας. Αυτά τα εφαρμόζουμε εμείς εδώ. Τηρούνται και τα 10. Μάλιστα. Να πω το πολύ πρακτικό πράγμα. Είναι συγκεκριμένος ο φάκελος που παίρνουν τα ψηφοδέλτια. Είναι συγκεκριμένος ο φάκελος και πιστοποιημένος, με αυτή την λέω συγκεκριμένος, δεν μπορεί να αντιγραφεί, να πλαστογραφηθεί, στα οποία βάζουν το ψηφοδέλτιο. Ναι. Το ψηφοδέλτιο είναι συγκεκριμένο, ναι, και για την εγκυρότητα αυτή τη στιγμή της ψηφοφορίας θα δούμε, είναι κάτι το οποίο ανοίγει προς συζήτηση. Πρέπει, καταρχήν έτσι όπως είναι η σκέψη τώρα, αλλά αυτό επαναλαμβάνω είναι προς επεξεργασία, να βάλουν μέσα και αντίγραφο της ταυτότητάς τους και να βάλουν μέσα και μια υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι έχουν ασκήσει το εκλογικό δικαίωμα. Αυτά τώρα θα μπορούσαμε να τα κάνουμε έγχαρτα, δηλαδή να, ναι, είναι κάτι που συνοδεύει, να το πω, τον φάκελο της, μάλιστα, ψήφου, ναι, ή ενδεχομένως ορισμένα από αυτά μπορεί να γίνουν και ηλεκτρονικά. Θα το δούμε. Ερώτημα. Σας αρκούν αυτά? Χρειάζονται κι άλλα, κυρία Κανέλη? Πάμε. Ελάτε. Όχι απλώς δεν μας αρκούνε. Αλλά? Αλλά σαν μας κάνουν να σαρκάζουμε το λιγότερο. Δηλαδή? Στα αλήθεια δηλαδή. Στην εποχή. Στην εποχή. Όπου έχουμε μαθήτριες να σέρνονται και δεν έχουν βρει γιατί κυκλοφορούν γυμνές με πλαστές φωτογραφίες. Σε μία εποχή στην οποία κάθε μέρα βρίθη το διαδίκτυο και η δισιογραφία από τον τρόπο αλλίωσης, εισοδήματος, προσωπικότητας, ιδεολογίας, τι έκανε ο Μάσκ, τι έκανε η παρέα του, τι κάνουν οι πλατφόρμες, πώς μπορείς να ξεφύγεις. Εμείς θα τα διασφαλίσουμε όλα, ναι, γιατί θα έχουμε ειδικό φάκελο. Λοιπόν, επειδή η χώρα, μόλις ακούει τη λέξη φάκελος, λίγο πετάει πετάλες, γιατί από ειδικούς φακέλους έχει υποφέρει πάρα πολύ. Εμείς θα επιμείνουμε στη θέση μας. Το δυστύχημα είναι ότι θα δικαιωθούμε και θα το δείτε από το αποτέλεσμα. Έτσι έγινε και με την ψήφο των ομογενών και είδαμε πόσοι πήγανε. Έτσι λοιπόν έγινε και με την στήριξη των ομογενών και είδαμε πού καταλήξαμε. Και αυτό το πολλές χώρες. Μην το εμφανίζετε, κύριε Βορύδη μου, συνεχώς ως επιχείρημα. Ικανό να μας πείσει να πάμε με το σωρό κάποιων χωρών. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλές χώρες ασκούν εκείνη την άθλια πολιτική που θέλει 5.000 και 6.000 παιδιά νεκρά στη Γάζα και είναι πάρα πολλές χώρες που ωφελούνται από αυτό. Είναι πάρα πολλές χώρες που έχουν όπλα που τα πουλάνε για ίδιο όφελο. Μάλιστα. Και δεν τους νοιάζουν οι λαοί. Λοιπόν. Είναι πάρα πολλές χώρες που έχουν ακροδεξιά στροφή. Είναι πάντως είναι και πολλές χώρες που κάνουν σπουδαία πράγματα και πρέπει να τα ακολουθήσουν. Στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα. Το να παίρνουμε, παίρνουμε τις καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζονται, μάλιστα, στον κόσμο και να τις υλοποιούμε δεν είναι καλό. Βέβαια, είναι καλό πράγμα. Σας συμφωνώ απολύτως έχετε κι εσείς τα απαραίτητα funds, τις απαραίτητες τράπεζες και τα απαραίτητα κεφάλαια να μην αφήνετε λαό σε ησυχία.
Άμα θέλετε να είστε με αυτούς τους ισχυρούς, να είστε. Εμείς πρέπει να είμαστε απέναντι. Λοιπόν, γιατί αν δεν είμαστε απέναντι, θα γίνει φοβερή κουβέντα στη Βουλή. Σιγά μην γίνει φοβερή κουβέντα. Γιατί να μην γίνει φοβερή κουβέντα? Ποτέ δεν γίνεται. Δεν θα έχετε επιχειρήματα. Γιατί? Ποτέ όμως. Δεν θα βγεις απάνω να πεις αυτό και αυτό. Την έχετε υποβαθμίσει όλοι σας στη Βουλή. Οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, οι πάντες. Έχετε υποβαθμίσει το κοινοβούλιο και χρειάζεται μια ατάκα στο κοινοβούλιο για να σταθείς. Πείτε μου πότε δώσατε από τη Βουλή, πέρα από την απευθείας μετάδοση, παραπάνω από 30 δεύτερα σε μια ατάκα. Η σημερινή σας παρουσία τα λέει όλα. Αν δεν τσακωθούν για τις βρούμες, δεν πρόκειται να δεχτείς τίποτα. Γιάννα, η σημερινή σου παρουσία στην εκπομπή και όποτε θέλεις, εκασταχού εκάστοτε μας έλεγε ο καθηγητής φιλοσοφίας δικαίου. Έτσι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Εκεί σε ευχαριστώ. Είμαι Sky. Είμαι Sky. Γιάννα μου, είμαι Sky. Είμαι Sky, Γιάννα μου. Λοιπόν, ηρεμία, είμαι στο Sky. Είναι τιμή μου που εργάζομαι στο Sky. Σε εκτιμώ, σε σέβομαι. Μια ζωή θα αγωνίζομαι για να λες αυτό το οποίο πρέπει να πεις και εσύ και ο κύριος Βορύδης. Σας εύχομαι και στους δυο ό,τι το καλύτερο. Και χάρηκα με τη συνέντευξη. Εγώ εύχομαι ο Sky να ανοίξει περισσότερο σε κουκουέδε στα κατά. Παράθυρά του. Χάρηκα. Να μην βγαίνω μόνο εγώ από το κουκουέ. Είδα τη συνέντευξη του κυρίου Κουτσούμπα, την είδα την επόμενη μέρα στον Νίκο του Χατζηνικολάου και είδα έναν άλλον άνθρωπο έτσι και είδα και σένα και την κυρία Παπαρίγα και ήταν πράγματι μια εξαιρετική συνέντευξη. Λιάννα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ θερμά. Γεια σας, γεια σας. Θερμά σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Βορύδη, ευχαριστώ. Έτσι, ήταν η πρώτη μάχη, η πρώτη τηλεοπτική διαβούλευση, έτσι. Ευχαριστώ, κύριε Βορύδη, να είστε καλά. Είναι ωραία η Λιάννα. Λοιπόν, πάμε να πιούμε νερό, παιδιά, ευχαριστώ. Και καλή επιτυχία στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Ευχαριστούμε την ψηφιοποίηση χωρίς πρόστιμα. Καμιά φορά γίνονται και. Λοιπόν, ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση των δύο. Μπορεί να μην βρήκαμε άκρη, αλλά άκρη βρήκαμε στο ότι μπορούν να κουβεντιάζουν δύο πολιτικά πρόσωπα πρώτης γραμμής από τα κόμματά τους, που ο ένας δεν έχει καμία σχέση με τον άλλον.